Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και κοντά μας η κυρία Μαρία Σπυράκη. Ξεκινούμε από τις κυρίες ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα, καλό μεσημέρι. Γεια σας, κυρία Σπυράκη. Και ο κύριος Νάσος Αθανασίου. Καλημέρα. Από τον ΣΥΡΙΖΑ. Καλή σεζόν, εύχομαι. Να είστε καλά. Μακάρι. Να είστε καλά. Όπως λέμε και εμείς, παπά επιτρέποντος και καιρού θέλοντος. Ή μάλλον παπά θέλοντος και καιρού επιτρέποντος. Να δούμε αν θα συνεχιστεί η σεζόν. Και μπαίνουμε έτσι στο θέμα των τηλεοπτικών αδειών. Το αμέσως το θέμα, έτσι. Ναι. Ναι. Λοιπόν, επειδή επειδή το περίμενα, ναι, να μην κάνουμε καμία εισαγωγή, το περίμενα, σκέφτηκα και σας καλώ όλους, ναι, σε δείπνο στο Μοναστηράκι. Πηγαίνετε στο Μοναστηράκι. Ναι. Και μάλιστα στον Μπαϊρακτάρι, ο οποίος έχει πολλές φωτογραφίες σε κάδρα, έτσι. Ναι. Εγώ είμαι παλιός έτσι θαμώνας και φίλος του Μπαϊρακτάρι. Έχει διάφορες φωτογραφίες εκεί. Του Σμύρου. Λοιπόν, ξέρετε, αυτό που πάει να εφαρμοστεί είναι νόμος του κράτους, είναι απόφαση της Βουλής. Με ευρεία πλειοψηφία παρμένη. Σκέφτομαι λοιπόν να την καδράρω και ενώ θα τρώμε, να την κρεμάσω και αυτήν ανάμεσα στις φωτογραφίες. Υπάρχουν και διάφοροι πολιτικοί εκεί. Νομίζω ο Κώστας Καραμαλής είναι μεταξύ αυτών. Χαίρομαι. Είναι ωραίο να επικαλούνται οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ τον Κώστα Καραμαλή. Μου αρέσει. Οφείλω να σας πω. Επίσης, μαζί με την απόφαση της Βουλής, να καδράρετε και το non-paper του Μαξίμου, που βγήκε προχθές, που κάνει λόγο σαφέστατα για 1000 θέσεις εργασίας λιγότερες στον τομέα, τον οποίο πάρα πολλά χρόνια με πολύ μεγάλη επιτυχία υπηρετήσατε κι εσείς. Αυτό που πάει να γίνει είναι η απελευθέρωση του δημοσιογράφου. Ναι. Δηλαδή, ο δημοσιογράφος στην Ελλάδα πρέπει να απελευθερωθεί από τον εκδότη. Πρέπει να απελευθερωθεί, προσέξτε τι θα πω, γιατί θέλω να το πω με απόλυτη ακρίβεια, όπως το νιώθω εγώ. Ναι. Ακόμη και από τον ταβατζή που δεν είναι ταβατζής. Γιατί την ταβατζίδικη συμπεριφορά μπορεί να επιδείξει και κάποιος που δεν είναι ταβατζής. Δηλαδή, ο καθένας που μπορεί κατά τα άλλα να είναι αξιοπρεπής και σωστός, σε μια συγκεκριμένη περίοδο της ζωής του να επιδείξει νταβατζίδικη συμπεριφορά. Λοιπόν, ο δημοσιογράφος από αυτόν πρέπει να απελευθερωθεί. Και όταν λέω ότι θα καδράρω την απόφαση της Βουλής με ευρεία πλειοψηφία, επαναλαμβάνω, παρμένη, στον τοίχο του Μπαϊρακτάδικου, του Σουβλατζίδικου, είναι ακριβώς επειδή εκεί μέσα ο Κώστας Καραμαλής είπε ότι επιτέλους η χώρα πρέπει να απελευθερωθεί από 4-5 ταβατζίδες. Εγώ τους λέω βλάχοκαπιταλιστές. Θα καδράρετε και τις 1000 απολύσεις που θα γίνουν, μίνιμουμ. Μια στιγμή. Μου ανακοινώνεται ότι θα γίνουν 1000 απολύσεις. Ανακοίνωσε το μέγαρο Μαξίμου. Λοιπόν, πόσοι εργάζονται σήμερα? 2.600. Πόσοι από αυτούς πληρώνονται καταρχήν? Όλοι. Δεν στα θέλω... κανάλια. Όχι όλοι. Στα κανάλια όλοι. 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 Μα εδώ πας σε κανάλι και στη μια γωνιά είναι το Α κανάλι και μετά το Β. Σε ποιο κανάλι? Μα θα παίξουμε τώρα ή θα συζητήσουμε σοβαρά? Πολύ σοβαρά συζητάμε. Θα συζητήσουμε σοβαρά. Απολύτως σοβαρά. Για πρώτη φορά μπαίνει τάξη σε αυτή τη χώρα. Είστε τα από 25 εσείς, χρόνια προσωρινότητα. Κύριε Θανασίου, πόσα εσείς, χρόνια δουλεύετε στα κανάλια? Και εσείς ως δημοσιογράφος, όσα το ξέρει ο κόσμος. Έχετε, και επαναλαμβάνω, 40 χρόνια. Δηλαδή, εσείς ανεχόσασταν ταβατζίδικες συμπεριφορές στο χρόνο. Κοιτάξτε, θέλετε να μας πείτε ότι ήσασταν εποχή? Έχω στο αρχείο μου 4 απολύσεις. Έχετε να παρουσιάσετε αντίστοιχες? Απολύσεις. Απολύσεις, μάλιστα. Ναι. Αν έχετε, το σέβομαι. 4, όχι. Εάν δεν έχετε. Άρα λοιπόν, να μιλούν εκείνοι που έχουν τις περισσότερες απολύσεις. Να μιλούν εκεί. Και να μιλούν και εκεί που, και άλλοι που μπορούν απολύσεις να καταθέσουν και το βιβλιάριο των καταθέσεών τους. Διότι κάποια στιγμή, ναι, κάποιοι έπαιρναν, θα πω ένα μετριοπαθές ποσό, 30.000 ευρώ το μήνα για να κάνουν τα κέφια των αφεντικών. Και 40 και 50. Μάλιστα. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να απολυθούν τα παιδιά που παίρνουν 800 στάρικα. Μα κοιτάξτε, σοβαρά μιλάμε. Η μεγάλη μάζα αυτή. Ναι. Η μεγάλη μάζα παίρνει 800 ευρώ ή 40.000. Επέλεξα, ξέρω τους μισθούς με απόλυτη ακρίβεια. Πάρα πολύ καλά. Και τους πραγματικούς μισθούς, όχι τους προβαλλόμενους. Ναι. Λοιπόν, η μεγάλη μάζα παίρνει 800 ευρώ ή 40.000. Πόσοι εργάζονται, είπετε, 2.600. Τέσσερα κανάλια, πόσους εργαζόμενους θα έχουν υποχρεωτικά? 1.600. Ναι. Θα πληρώνονται όλοι αυτοί? Έτσι λέει, ναι. Και τώρα πληρώνονται, σας λέω εγώ. Ναι. Εγώ σας λέω ότι δεν πληρώνονται τώρα. Πληρώνονται. Εγώ σας το λέω. Από πού δεν θέλω να πω ονόματα. Όχι, δεν θέλω να πω ονόματα. Γιατί δεν θέλετε να πείτε? Υποκρινόμαστε αυτή τη στιγμή. Μα εσείς υποκρινόμαστε, γιατί μου λέτε για τους ταβατζίδες. Να προειδοποιήσουμε τον κόσμο. Και μου λέτε δεν πληρώνονται τα κανάλια. Ποιος δεν πληρώνεται στα κανάλια? Και αφού δεν πληρώνονται στα κανάλια, γιατί τους απέτρεψε ο κύριος Παπάς να είναι στη διαγωνιστική διαδικασία? Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι. Δεν βγαίνει, παιδιά. Και στη Νέα Δημοκρατία δεν βγαίνει. Δεν κάνει γκέλ στον κόσμο.
ξέρει ο κόσμος πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει. Δεν βγαίνει επικοινωνιακά το να επιτίθεσαι συνάδελφε στον παπά. Δεν βγαίνει. Του κάνεις καλό του παπά δεν και κάνεις καλό του ο ΣΥΡΙΖΑ. Προσωπικά δεν με απασχολεί ο παπάς καθόλου. Πρέπει να μπει τάξη σε αυτή τη χώρα. Βεβαίως. Ναι. Είπε κανείς να μην μπει. Πρέπει να γίνει ο διαγωνισμός. Πρέπει να κλείσουν επιχειρήσεις. Πρέπει να γίνει διαγωνισμός. Ναι, να γίνει. Να γίνει ο διαγωνισμός. Πρέπει να κλείσουν επιχειρήσεις. Μια στιγμή. Τι μια στιγμή. Όποιος δεν έχει λεφτά να πάρει κανάλι, να πάει να ανοίξει σουβλατζίδικο. Ποιος δεν έχει λεφτά. Ποιος δεν έχει λεφτά. Κάποιοι δεν έχουν και θέλουν με το ζόρι κανάλι. Κρατικός νταβατζής. Κρατικός νταβατζής επιτρέπεται να έχει κανάλι. Επειδή μιλήσατε για νταβατζίδες. Άνθρωπος ο οποίος παίρνει από την πίσω πόρτα, έχοντας συμβάσει του δημοσίου 100 εκατομμύρια ευρώ. Πρέπει να πάρει κανάλι, να τώρα, τα ρίξει στην πιάτσα. Να οργανώσουμε τη συζήτηση γιατί μπορούμε και να μπουρδολογήσουμε. Μα μου λέτε διάφορα, μιλάμε, αλλά δεν μου απαντάτε σε αυτό που λέτε. Επειδή το ξέρω το θέμα και μάλιστα επειδή ακριβώς το ξέρω και έχω πάθος για το θέμα, μπορεί κάποιες στιγμές να κάνω και. Υπερασπίζεστε απολύσεις, κύριε Αθανασίου. Θέλω να σας πω. Κάντε με πολύ μεγάλο σεβασμό. Υπερασπίζομαι την ελευθερία του δημοσιογράφου. Υπερασπίζομαι το δικαίωμα του δημοσιογράφου το δικαίωμα να πληρώνεται. Υπερασπίζομαι το δικαίωμα του δημοσιογράφου να μην του πιάνει το μαγουλάκι ο εκδότης και να του λέει. Από πέντε νταβατζίδες πάτε σε τέσσερις τώρα, και κύριε. Και να του λες. Άλλο λάθος είναι αυτό. Ποιο είναι λάθος? Με τον αριθμό των τηλεοπτικών αντιδράσεων. Τι είναι λάθος? Τέσσερις δεν είναι άδειες. Και ας αποκαλύψω και κάτι. Να μας αποκαλύψετε, με μεγάλη χαρά. Μέσα στη Βουλή, ενώ συνεζητείτε αυτό το θέμα, υπήρχε ένας συνάδελφος, καλός ο δυστυχής, έχει έτσι μια πένα καλή, αλλά έτσι πολύ υπάκος στο αφεντικό. Κάθε πέντε λεπτά έπαιρνε τηλέφωνο. Το κινητό, πού παίρνεις, παίρνω λέει το αφεντικό. Γιατί του λέω κάθε πέντε λεπτά, δεν μπορείς να πεις αυτά τα πράγματα μία φορά αυτά που θες να τα πεις δύο φορές. Γιατί κάθε πέντε λεπτά. Περίμενα ακριβώς την έκβαση αυτής της ιστορίας. Αν είναι τέσσερα τα κανάλια, αυτός που θα τα διεκδικήσει θα πρέπει να καταβάλει ένα αξιοπρεπές τίμημα. Ναι. Αν είναι 104, φούμαρα. Ο πάσα ένας θα μπορεί να πάρει κανάλι. Δηλαδή να μην πληρώσω. Δηλαδή να γλιτώσω και ενώ χρωστάω δεν ξέρω κι εγώ πόσα στις τράπεζες να μπορέσω να πάρω δηλαδή κανάλι. Είναι καθαρό θέμα χρημάτων. Ενώ κύριε δεν μπορείς. Όχι, δεν είναι θέμα όποιος χρημάτων. Όποιος έχει τα χρήματα θα πάρει όχι, κανάλι. Δεν είναι μόνο θέμα χρημάτων. Είναι και θέμα ήθους. Ναι. Και κάποιος είπε ότι δεν μπορεί μια μαφία να παίρνει κανάλι. Έτσι δεν είναι. Εγώ σας η θέση της μαφίας είναι στη φυλακή. Αλλά το κανάλι παρακολουθείται. Και μην μου εγώ, πείτε λοιπόν, πάλι ευθέως, εκείνο η το καταγγελία φοβερό που έκανε προχθές ο κύριος Καμένος. Για τον κύριο Καλογρίτσα ονομαστικά. Μαύρα χρήματα. Και να πούμε και στην κυρία Σπυράκη. Για να μην αδικήσουμε την κυρία Σπυράκη. Το κάναμε μονόπατα. Λοιπόν, οι καταγγελίες για τον κύριο Καλογρίτσα. Επιτρέπουν στον κύριο Καλογρίτσα να είναι στο διαγωνισμό. Εσείς ως βουλευτής. Το επιτρέπουν. Το επιτρέπουν γιατί δεν ακούστε κάτι. Όποιος έχει κάτι. Ναι. Πρέπει αυτό το κάτι, και εγώ και μπορώ να πω για εσάς. Δεν το είπα εγώ, ο κύριος Καμένος το λέει. Εγώ λοιπόν είναι μπορώ να πω ότι είστε έμπορος ναρκωτικών. Εσείς θα μου κάνετε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση και θα πρέπει να καταδικαστώ. Ναι. Εάν έχω στοιχεία, πρέπει να προσκομίσω αυτά τα στοιχεία να καταδικαστείτε και αφού καταδικαστείτε και πάτε φυλακή, τότε να μιλήσουμε. Όποιοι είναι φυλακοί δεν μπορούν να πάρουν άδεια. Όποιος είναι μαφία και δεν είναι φυλακή, ευθύνεται. Η ελληνική αστυνομία, η ελληνική δικαιοσύνη, δεν ξέρω ποιος. Οφείλεται πάντως. Άρα είναι ένα πυροτέχνημα, λέτε του κύριου Καμένου, εφόσον δεν έχει προσκομίσει στην λέω αυτό που θέλω να πω εγώ. Ναι. Εκείνο που πρέπει να επισημάνω και δεν θέλω να αδικήσω την κυρία. Ναι, αμέσως τώρα στην κυρία Σπυράκη. Ναι. Σπυράκη, η οποία έκανε διακοπές στην Άφητο, ένα καταπληκτικό μέρος στη Χαλκιδική. Βούλιαξε φέτος η Χαλκιδική από τον τουρισμό. Εγώ έκανα στο Παλιούρι στη θέση ναυαγός. Είπατε λοιπόν μεταξύ μας πρέπει να παίρνουμε κανένα τηλέφωνο βουλευτής όταν είμαστε εκεί. Ακριβώς. Λοιπόν, εκείνο που θέλω να πω είναι το εξής. Θλίβομαι, έχω πένθος. Όταν για πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια, για πρώτη φορά μετά από τις διαμαρτυρίες του Κωστή Στεφανόπουλου, προσέξτε τι πάτε να κάνετε με την ιδιωτική τηλεόραση, βάλτε κανόνες. Μετά από 15 αναβολές, για πρώτη φορά μπαίνει τάξη σε αυτό το ρημαδιασμένο ραδιοτηλεοπτικό πεδίο και εμείς ψάχνουμε, για να μην πω κάνουμε και λαδιές, έχω και άλλη λέξη για το λαδιές, έξω από το στούντιο θα πω άλλη λέξη, εδώ λέω λαδιές, ψάχνουμε να μιλήσουμε για το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Μα δεν τρεπόμαστε λιγάκι. Λένε γιατί δεν χρησιμοποιήθηκε το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Ναι. Δεν χρησιμοποιήθηκε, εδώ είναι η μεγάλη λαδιά, διότι τα άλλα κόμματα δεν συμμετείχαν στη συγκρότησή του. Και γιατί δεν συμμετείχαν στη συγκρότησή του, για να υπηρετήσουν τους καναλάρχες, για να προσκυνήσουν αυτούς που ο Κώστας Καραμαλής τότε στον Μπαϊρακτάρι, αποκάλεσε έτσι όπως αποκάλεσε. Εντυπωσιακό. Δεν μου είπατε αν δέχεστε την πρόσκληση για δείπνο όμως.
Ναι, βεβαίως. Αν είναι διαφορετικό, βεβαίως. Σπύρο, βεβαίως. Βεβαίως θα έρθουν. Βεβαίως. Γιατί να μην αποδεχόμαστε. Λοιπόν, κύριε Σπυράκη, να ξεκινήσουμε το τελευταίο που είναι το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο, διότι είναι, η κατηγορία πάει προς τη Νέα Δημοκρατία, διότι η Νέα Δημοκρατία λέτε ευθύνεται που δεν συγκροτήθηκε. Όχι, θέλω να μας μιλήσουν ως συνάδελφο. Είμαστε τέσσερις δημοσιογράφοι. Είμαστε τέσσερις δημοσιογράφοι, οι δύο εκ των οποίων δεν ασκούμε επάγγελμα, εξ όσων ξέρω και ο κ. Παναγιώτη επίσης. Αλλά θέλω να μιλήσω για δύο πράγματα. Πρώτο και βασικό. Πιστεύω ότι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή επιχειρεί με τον πιο ακραίο και, ας πούμε, επιτραπεί ο όρος και με τον πιο χυδαίο τρόπο την ανακατανομή της επιρροής των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Και αυτό γιατί. Η παλιά διαπλοκή μένει στο απειρόβλητο. Μήπως αυτοί που ονομάζονταν παλιά διαπλεκόμενοι πάβουν πια να έχουν σχέση με τα μέσα ενημέρωσης? Καθόλου. Κανένας από αυτούς. Όλη η παλιά διαπλοκή μένει στο απειρόβλητο. Ποια είναι η παλιά διαπλοκή? Γιατί όμως, όλο για τη διαπλοκή μιλάτε, αλλά ονόματα δεν ακούω. Ποιος είναι η διαπλοκή, βέβαια. Και η νέα διαπλοκή, ναι, η οποία παίρνει σειρά και μπαίνει στο Big Brother του Υπουργείου Τύπου και Ενημέρωσης εκεί στο Πάντιο. Ναι. Και αν αυτό σε άλλες συνθήκες θα μπορούσε να χαρακτηριστεί κωμικό, τώρα είναι επικίνδυνο. Και είναι επικίνδυνο για πολύ ουσιώδεις λόγους. Ο πρώτος και βασικός λόγος είναι ότι ο αριθμός των αδειών και η αδειοδότηση είναι, είναι αρμοδιότητα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Εδώ Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης δεν υπάρχει. Γιατί? Και δεν υπάρχει, δεν σας διακόψω κύριε Θανασίου, γιατί οι αρμοδιότητες μεταφέρθηκαν στη Βουλή, άρα στην κυβέρνηση, διότι έχει την πλειοψηφία στη Βουλή. Αφού άρα υπάρχει λοιπόν υπουργός Καναλάρχης. Άρα λοιπόν υπάρχει υπουργός Καναλάρχης. Μεταφέρθηκαν οι αρμοδιότητες της ανεξάρτητης αρχής στη Βουλή, άρα υπάρχει υπουργός Καναλάρχης. Δεύτερον, μάλιστα, δεν χρησιμοποιείται το σύνολο του φάσματος. Με μια γενικόλογη ατάκα η κυβέρνηση λέει ότι ένα μέρος του φάσματος θα περάσει στην κινητή τηλεφωνία κάποια στιγμή. Αλλά δεν χρησιμοποιείται το σύνολο του φάσματος. Αποφάσισε η κυβέρνηση να δώσει τέσσερις άδειες, έχοντας έτσι τακτοποιήσει τους λογαριασμούς με την παλιά και τη νέα διαπλοκή όπως σας περιέγραψα. Τρίτο, δεν γίνεται ο στοιχειώδης έλεγχος της προέλευσης των κεφαλαίων που θα επενδυθούν σε αυτή τη νέα κατάσταση. Μπορεί, όπως είπε ο συνάδελφός μου ο κ. Χρυσόγονος, να έρθει ο Εσκομπάρ. Απλώς προφανώς δεν το πληροφορήθηκε. Αλλιώς θα είχε έρθει. Μπορεί να έρθει ο οποιοσδήποτε και να ζητήσει να πάρει άδεια μέσα από αυτή τη διαδικασία. Οι καταγγελίες του είναι Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Είναι ένα θέμα των ημερών. Μην επικαλεστείτε οι καταγγελίες και τον πατέρα Παΐσιο. Του Υπουργού Εθνικής Άμυνας δεν ελήφθησαν υπόψη σε μια διαδικασία που είναι καθόλου αδιάτρητη. Τελευταίο, τεχνικό, αλλά ουσιώδες πολιτικό επίσης, δεν υπάρχει διεθνής πιστοποίηση για το σύστημα. Είναι δηλαδή μια κατάσταση εντελώς μετέωρη. Την ώρα που η κυβέρνηση εγκαλείται από τον Επίτροπο Έτιγκερ να δώσει εξηγήσεις για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί το φάσμα. Με το βάτραχο είστε ή με το σκορπιό. Την ώρα που με το βάτραχο είστε ή με το σκορπιό. Η κυβέρνηση χρησιμοποιεί παράλληλες διαδικασίες και μεθοδολογίες και σε ό,τι αφορά τις ψηφιακές πλατφόρμες. Απέναντι στην Τζία, δηλαδή, δημιουργείται μια ψηφιακή πλατφόρμα με κρατικά χαρακτηριστικά, γιατί παίρνει κρατική ενίσχυση, γιατί είναι θυγατρική της ΕΡΤ. Είναι τόσο απλά. Όλα αυτά, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, η κυβέρνηση θα τα βρει μπροστά της. Εμείς, για όλους αυτούς τους δεκάδες λόγους τους οποίους ανέφερα, προφανώς και δεν αναγνωρίζουμε το διαγωνισμό. Προφανώς και θέλουμε να ρυθμιστεί το τοπίο. Προφανώς και δεν θέλουμε κανέναν ταβατζή. Όμως θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε απλά και καθαρά. Λογαριασμούς με τη διαπλοκή εμείς δεν ανοίγουμε. Ούτε με την παλιά, ούτε με τη νέα. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι μια νέα ηγεσία. Ναι. Κάναμε μια νέα αρχή και σε αυτή την αρχή ζητάμε κανόνες. Ζητάμε ανεξάρτητη εθνική αρχή, που είναι το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, το οποίο θα δώσει τις άδειες, το οποίο θα έχει τις αρμοδιότητες. Όχι η Βουλή, που στην πραγματικότητα απεικονίζει τη θέληση της κυβέρνησης και του Υπουργού Καναλάρχη. Περιμένω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δω πώς η Νέα Δημοκρατία θα αντιδράσει στις απολύσεις. Από τη στιγμή που θα κλείσουν κανάλια. Και θα είναι κλείσουν πολύ σοβαρό αυτό, γιατί περιμένω, γιατί θέλω να σας το πω. Ο κύριος Θανασίου, οφείλω να ομολογήσω, ο κύριος Θανασίου δεν με καλύψε την ώρα. Με συγχωρείτε, αλλά ο κύριος Θανασίου μίλησε τουλάχιστον 20 λεπτά, οπότε επιτρέψτε μου, και επειδή είναι συνάδελφοί μου. Όχι, δεν μίλησε 20 λεπτά, αλλά είναι συνάδελφοί μου. Είναι συνάδελφοί μου αυτοί που απολύονται, όπως και συνάδελφοί σας και συνάδελφοι του κύριου Θανασίου. Θέλω να πω κάτι. Πιθανώς ο Πρωθυπουργός να θέλει να πάει στην έκθεση της Θεσσαλονίκης κρατώντας ένα κεφάλι. Ένα κεφάλι αδιανό, ένα πτώμα αδιανό, το οποίο θα είναι ενδεχομένως ένας τηλεοπτικός σταθμός που κλείνει και τον οποίο είχε ήδη στοχοποιήσει. Από κάτω
Από αυτό υπάρχουν χίλιες οικογένειες. Για τις οποίες χίλιες οικογένειες κανένας δεν θα μιλήσει. Κανένας δεν έχει κάνει μέχρι τώρα συνάντηση να δει τι θα γίνει με τις πληρωμές τους, τις αποζημιώσεις τους, την ενδεχόμενη αποκατάστασή τους. Εννοείται ότι συναντάμε στο Μέγκα, κυρία Σπυράκη. Την ώρα που το επαναλαμβάνω. Το επαναλαμβάνω την ώρα που οι μέτοχοι, την ώρα που τα πρόσωπα που συμμετείχαν σε αυτό το σύστημα παραμένουν να είναι στο σύστημα των μέσων ενημέρωσης. Τι κάνουν λοιπόν, στείλουν ένα θέατρο. Ένα θέατρο προκειμένου να συμβολοποιήσουν την αδυναμία τους να κάνουν πολιτική. Γιατί την ίδια ώρα έχουν κόψει πάλι με επικουρικές και κύριες συντάξεις, γιατί την ίδια ώρα έχουν αυξήσει τον έμφυα, γιατί την ίδια ώρα σας δείχνω σήμερα το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής, 1 δισεκατομμύριο ευρώ επιπλέον έχουν πάρει μόνο από τις τσέπες μας, από τους έμεσους φόρους. Από το ΦΠΑ και τους έμεσους φόρους. Και συνεχίζουμε. 6 φόρους θα πληρώσουμε ψηφισμένους μέχρι το τέλος του έτους. Οι μνημονιακές υποχρεώσεις είναι αυτές, τις οποίες ψηφίσατε και εσείς, κυρία Σπυράκη. Μόνο που αυτό το θέαμα, και έχει πολύ μεγάλη σημασία για μένα να το πω, μόνο που αυτό το θέαμα βυθίζει τη χώρα στη φθορά. Τη βυθίζει τη χώρα στη φθορά όπως τη βυθίζουν και οι αποφυλακίσεις, όπως τη βυθίζει και η είσοδος στις σχολές με βάση πολύ κάτω από το 10 που φτάνει το 1, όπως τη βυθίζει και η κατάσταση στο δημόσιο τομέα. Βυθίζουν τη χώρα στη φθορά και επιχειρούν να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Ούτε το ένα βγαίνει, ούτε το άλλο. Μάλιστα. Είναι συνολικό το πρόβλημα της πολιτικής τους και επιμερίζεται στα κανάλια. Ελάτε, κύριε Θανασίου. Τι να κάνω. Βέβαια, βάλετε τόσα θέματα η κυρία Σπυράκη. Καταρχήν, είπε ότι θέλετε να δημιουργήσετε στο θέμα των καναλιών τη νέα διαπλοκή. Μου δίνετε την εφημερίδα στην οποία εργάστηκα. Παρακαλώ. Καθημερινή, λέτε. Ορίστε. Την αγοράζω το πρωί, εγώ μαζί αυτή με τα νέα. Είναι μια εφημερίδα, ένα πολύ καλό μπραντ, μια σοβαρή εφημερίδα, τη οποία το κύρος πρέπει να διαφυλάξουμε. Εργάστηκα σε αυτήν και επί ιδιοκτησίας Ελένης Βλάχου. Και κυρίως επί διεύθυνσης Δημήτρη Παπαναγιώτου. Μετά πέρασε στον κύριο Αλαφούζο, ο οποίος την πρόσεξε όταν την πήρε. Σταδίου 5 ήμασταν τότε. Μετά πήγε το Μέγκα. Και ερχόταν και ο Θέμης με ένα βεσπάκι. Τον είδα πριν 2 εβδομάδες. Μετά από πόσα χρόνια. 25. Διαφωνείτε με το πρωτοσελίδο. Δείτε. Δεν διαφωνώ με κανένα από το πρωτοσελίδο. Λέω ότι πρέπει να διαφυλάξουμε το κύρος της. Είναι μια ιστορική εφημερίδα. Την οποία, επαναλαμβάνω, πρέπει να προφυλάξουμε, γιατί αυτός ο τόπος έχει ανάγκη από καλές εφημερίδες. Αυτή η εφημερίδα, μιλάμε για κάποτε όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου έβγαινε αξιωματική αντιπολίτευση, τον είχε πρώτη σελίδα, κατακλυσμιαία υπόθεση. Υπήρχε μια ισορροπία σε αυτήν την εφημερίδα. Ο Αριστείδης Αλαφούζος, ο πατέρας, ο οποίος, επαναλαμβάνω, την πρόσεξε και έκανα ό,τι μπορούσα με τις λιγοστές μου δυνάμεις για να την πάρει τότε, επειδή ορισμένοι δεν ήθελαν από τους άλλους εκδότες, είχε καταγγείλει τον πατέρα Μητσοτάκη ότι είχε δώσει κάποια εκατομμύρια, αρκετά εκατομμύρια, στη Νέα Δημοκρατία, τα οποία δεν βρέθηκαν στη Νέα Δημοκρατία. Δεν βρίσκονταν πουθενά. Το αναφέρω ως ενδεικτικό το γεγονός, οι πατέρες με τους γιους είναι διαφορετικά κεφάλαια. Το αναφέρω ως ενδεικτικό σε σχέση με μια εφημερίδα την οποία επικαλέστηκε η κυρία συνάδελφος Σπυράκη, κυρία Σπυράκη, για το ότι πρέπει να υπάρχουν καθαροί κανόνες. Μεγαλύτερη προδοσία της δημοσιογραφίας από τις απόψεις που άκουσα εκ μέρους της κυρίας Σπυράκη, προδοσία της δημοσιογραφίας χάριν της πολιτικής, δεν έχω ξαναδεί. Για πρώτη φορά πάνε να μπουν κανόνες σε αυτή τη χώρα. Να σας το διατυπώσω διαφορετικά. Θυμάστε τους αναρχικούς που κατέλαβαν δημόσιο χώρο. Τους θυμάστε. Και έγινε φασαρία τότε. Και ο Νίκος, θύμισε μου το όνομα του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, Κόσκας. Είπα, χάνω την ψυχραιμία μου όταν μιλάω γι' αυτό. Ορισμένοι επέκριναν τον Νίκο τον Τόσκα, έναν καλό υπουργό για το ότι έκανε αυτά που έκανε. Λοιπόν, αυτό έχει γίνει μέχρι σήμερα. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν καταλάβει δημόσιο χώρο. Δεν είχαν άδεια. Έπαιρναν άδεια. Κύριε Θανασίου, μισό λεπτό. Αυτό δουλεύατε 20 τόσα χρόνια σε νταβατζίδες και κανάλια τα οποία δεν είχαν άδεια. Συγγνώμη. Τώρα έρχεστε και μου υπερασπίζετε την απόλυση του ανθρώπου που είχατε απέναντί σας στην κάμερα στο Μέγκα, γιατί έχετε εργαστεί πάρα πολλά χρόνια, επαναλαμβάνω, με πολύ μεγάλη επιτυχία στο Μέγκα, γιατί είστε ένας αξιοσέβαστος δημοσιογράφος και θα μου επιτρέψετε και αξιοσέβαστος βουλευτής, και υπερασπίζεστε απολύσεις. Και πραγματικά έχει θολώσει το μυαλό μου. Τι? Αλήθεια σας λέω. Για να πάρουμε τις απολύσεις και να τις δούμε. Να τις πάρουμε.
Και να μας πείτε και το κανάλι δεν πληρώνει. Δύο αγορές. Ναι. Δύο αγορές στην Ελλάδα. Και εν πάση περιπτώσει, εφημερίδα με, χίλια φύλλα τη μέλα στέκεται. Όχι, βέβαια. Όχι. Γιατί λοιπόν, στέκεται. Αυτό να το συζητήσουμε. Γιατί να το συζητήσουμε. Γιατί το συζητάμε όλο μαζί. Αυτό να το συζητήσουμε. Αυτό δεν είναι τα βατζή, λοιπόν, να υπάρχει εφημερίδα με χίλια φύλλα. Ποιο την κρατάει αυτό. Το κόμμα σας. Ναι. Μα τώρα. Τι τώρα. Θα μιλήσουμε συγκεκριμένα ή φοβάστε να μιλήσουμε. Απολύτως συγκεκριμένα. Αν φοβάστε να μιλήσουμε, να μιλήσουμε. Τι συζητάμε λοιπόν, τις απολύσεις, την αυγή, τι συζητάμε. Όλα αυτά συζητήσαμε. Μου τα είπατε για την διαπλοκή, για τον Αριστίδη Αλαφούζο, για τον Γιάννη Αλαφούζο, για τον Ανδρέα Παπανδρέου. Για όλα που είπατε. Είπα ότι συμμετείχατε στην αγοραπολισία εδώ. Όχι, δεν συμμετείχα. Ό,τι μπορείτε να βοηθήσετε. Αυτό μου είπατε. Να παίζετε με αποχρώηση στη δημοσιογραφία. Το άσπρο μαύρο είναι κομπογιανιτισμός. Μιλάμε για απολύσεις. Ναι, για απολύσεις. Λοιπόν, να τα πάρουμε ένα-ένα. Όσα είπατε. Ναι. Δεν θα αφήσουμε τίποτα να πέσει κάτω. Να μιλήσουμε λοιπόν για απολύσεις. Δύο νεκρές αγορές υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον τόπο. Η μία είναι δυστυχώς η κτήματα αγορά. Μάλιστα. Και η άλλη είναι διπλά δυστυχώς οι επιχειρήσεις ενημέρωσης. Αυτές είναι νεκρές. Δεν μπορούν να επιβιώσουν. Χρωστάνε. Μου λέτε για το Μέγκα. Δηλαδή, πήραν τις καταθέσεις του κόσμου, τις κάνανε θαλασσοδάνεια, δανεικά και αγύριστα. Και αυτό δεν το συζητάμε. Δηλαδή, δεν είναι ο Παπουτσής μέσα με τις 3.000 ευρώ κατάθεση συνολική που τις πήρε μαζί με άλλων το Μέγκα και δεν μπορεί να τις επιστρέψει τώρα ή άλλα κανάλια. 1,1 δις οι υπηρεσίες ενημέρωσης. Ποια κανάλια. Θα μου μιλήσετε για τα κανάλια. Ποιο κανάλι είναι, δεν είναι ενήμερο στα δάνειά του. Και αν δεν είχε ασφαλιστική και τραπεζική. Όχι, θα το πω. Εάν δεν είχε τραπεζική και ασφαλιστική ενημερότητα και φορολογική ενημερότητα, δεν θα μπορούσε να είναι στο διαγωνισμό. Όλα τα κανάλια, όλοι οι συμμετέχοντες είναι με τραπεζική ενημερότητα, με φορολογική ενημερότητα και με ασφαλιστική ενημερότητα. Γι' αυτό και η Επιτροπή του κυρίου Παπά τους επέτρεψε να είναι στο διαγωνισμό. Πώς μου το λέτε αυτό. Ακούστε, έτσι, χρωστάνε τα κανάλια. Ήθελα να πω, άλλα λέω. Είναι εύκολο και ο Μαρινόπουλος χρωστάει. Άλλα λέω, άλλα λέτε. Να επαναλάβουμε το βίντεο. Οι υπηρεσίες ενημέρωσης συνολικά, πρέπει να το ξέρει αυτό ο ελληνικός λαός, οφείλουν 1,1 δις. Οφείλουν δανεικά και αγύριστα. Δανεικά και αγύριστα, ελληνικέ λαέ, 1,1 δις σου οφείλουν όσα τα μέτρα τα περιοριστικά που ελήφθησαν το 2016. Ποιος το οφείλει, κύριε Θανάση? 9 κανάλια. Θέλετε να σας φέρω τον κατάλογο? Να το φέρω τον κατάλογο. Ποιο κανάλι δεν αποπληρώνει τα δάνεια του? Ποιο κανάλι δεν αποπληρώνει τα δάνεια του? Δεν μπορείτε να το λέτε έτσι. Γιατί στην Ελλάδα... Οι υπόλοιπες επιχειρήσεις τι έχουνε? Γιατί είναι πολύ εύκολο να χτυπάμε τα κανάλια και καλά κάνετε και σας βγαίνει. Τέρμα τα δάνεια. Τέρμα τα δάνεια. Ποιο κανάλι δεν έχει τραπεζική ενημερότητα πλην του Μέγκα? Πείτε μου, ποιο κανάλι δεν έχει τραπεζική ενημερότητα και συμμετέχει στο διαγωνισμό? Λοιπόν, μια στιγμή. Τι μια στιγμή? Λέτε ότι χρωστάμε τα κανάλια. Ρωτάτε και απαντάτε. Και μόνο το γεγονό. Λέτε, ρίχνετε 1,1 δισεκατομμύριο χρωστάμε τα κανάλια. Πρώτη φορά. Δεν το ακούω πρώτη φορά. Ποιο δεν πληρώνει, πείτε μου. Αυτό θα το πω όταν πρέπει. Οι επιχειρήσεις δεν έχουν δάνειο. Εσείς δεν έχετε δάνειο. Δεν το χρωστάτε. Όταν πρέπει. Δεν αποπληρώνετε κάθε μήνα. Εγώ έχω ρύθμιση στην κυβέρνηση. Μια στιγμή. Μην χάνετε την ψυχραιμία. Δεν χάνετε την ψυχραιμία μου. Ακούω παλαβά πράγματα. Μην χάνετε την ψυχραιμία σας. Και δεν βγαίνει, επαναλαμβάνω, ούτε σε τηλεθέαση. Δεν με ενδιαφέρει αν βγαίνει ούτε σε ψήφου στη Νέα Δημοκρατία. Ούτε με ενδιαφέρει η Νέα Δημοκρατία, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε κανένα. Με ενδιαφέρει να λέτε χρωστάνε τα κανάλια 1,1 δι. Ποιο δεν πληρώνει σα? Σα ενδιαφέρει να μην χάσετε τη δουλειά σα αυτό. Το σέβομαι. Σε αυτό λοιπόν επάνω πρέπει να δουλέψουμε. Ναι, όχι. Να μην χάσουν τη δουλειά τους οι υπόλοιποι. Βεβαίως, σε αυτό επάνω να δουλέψουμε. Όχι να κοροϊδέψουμε όμως, γιατί μέχρι τώρα κοροϊδεύαμε. Μέχρι τώρα. Τους μισθούς σας, κύριε Αθανασίου, τόσα χρόνια από τα δάνεια δεν τους παίρνατε εσείς που δουλεύατε στο Μέγκα? Από πού τους παίρνατε? Κοιτάξτε, αν με πάτε στην ιδιωτική οικονομία, θα σας πω το εξής. Καταρχήν, τι πρόσφερα στο Μέγκα σε διαφημιστικές προσόδους. Σας το είπα, διότι, με πολύ μεγάλη χαρά. Διότι, γιατί είστε και σεβάσμιο πρόσωπο σε μένα. Ήμουν τηλεθεατής σας. Διότι το Μέγκα όταν με έπαιρνε από την ΕΡΤ δεν ήταν κορόιδα. Ξέρετε, ξέρουν να βγάζουν λεφτά. Γιατί με πήρε λοιπόν από την ΕΡΤ και με πλήρωνε και καλά. Γιατί ήσασταν πολύ καλός δημοσιογράφος, κάνατε πολύ μεγάλη τηλεθέαση και έρχονται διαφημίσεις. Παρόλα αυτά, να δείτε το μισθό μου. Ποτέ όμως δεν υπερασπίστηκα με τέτοιο πάθος τα αφεντικά μου. Ποτέ. Και μάλιστα ζουν οι άνθρωποι, ζουν οι συνάδελφοι που οφείλεται η μία απόλυση. Και τι σημειώματα έστελναν στους τότε διευθυντές. Ποτέ δηλαδή τέτοιο
κύριε Αθανασίου, σας τιμώ και το ξέρετε. Να κάνεις ένα συμβιβασμό, ναι. Σας τιμώ και το ξέρετε. Αλλά να σκύψεις τόσο πολύ, νομίζω... Σας τιμώ και το ξέρετε. Έρχεστε, πετάτε ένα νούμερο, λέτε, χρωστάνε τα κανάλια 1,1 δις. Λέω, ναι, χρωστάνε. Και αναλαμβάνω την ευθύνη. Χρωστάνε. Δεν μου λέτε όμως ποιος δεν πληρώνει. Γιατί οι τραπεζικοί είναι πώς συμμετέχουν στον διαγωνισμό. Ο Sky, ας πούμε, μας μιλήσουμε για το κανάλι το οποίο είμαστε εδώ. Χρωστάει στις τράπεζες το ποσό που χρωστάει, δεν το ξέρω ακριβώς. 40 εκατομμύρια, 30 εκατομμύρια, 5 εκατομμύρια. Έχει τραπεζική ενημερότητα. Συμμετέχει στον διαγωνισμό. Μου επιτρέπετε μια έκφραση. Μόνο μια φράση. Νομίζω ότι η συμπεριφορά του Sky δημιουργεί την εντύπωση ότι έχει μετατραπεί σε γραφείο τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό. Δεν βγαίνει καλό, σε καλό, ούτε στο Sky, ούτε στη Νέα Δημοκρατία, ούτε στην Καθημερινή. Ναι, αυτό λέω. Καθημερινή, αυτό η Καθημερινή, να σας πω ότι είναι διαφορετική επιχείρηση. Έτσι. Ναι, εμείς μπερδευόμαστε. Το λέω γιατί την αγαπάω. Γιατί το συνδυάζεται. Ναι, αλλά όταν ο διευθυντής της εμφανίζεται στην τηλεόραση κάθε μέρα από εδώ, δημιουργείται ένα συνειρμό. Όχι, κύριε, δημιουργείται ένα συνειρμό, λέω. Είναι διαφορετικό. Θα βγαίνει το κανάλι του Καλογρίτσα τώρα, οπότε θα είναι όλα κομπλέ. Ωραία. Πριν πάρετε την άδεια των συναδέλφων του ΣΥΡΙΖΑ για το οποίο σας διαβάζετε και το αγγλόφωνο τμήμα όπου γράφει και ο Πολ Κρούγμαν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις συστάσεις. Έλατε, κύριε Σπυράκη. Λοιπόν, πριν πάρετε την άδεια του ΣΥΡΙΖΑ για το ποιος θα βγάζετε ή όχι στην τηλεόραση ή στην Καθημερινή, εγώ θα ήθελα να σας πω καταρχήν ότι θα αποφύγω εντελώς τους προσωπικούς, εντελώς προσωπικούς του κ. Θανασίου που μιλάει για προδοσία. Είναι τιμή μου και καμάρι μου να υπερασπίζομαι τους ανθρώπους που ήταν πίσω από τις κάμερες και δούλεψα μαζί τους 22 συν αυτά χρόνια, ξεκινώντας από τον τότε Sky, στον ιδιωτικό τομέα όλα αυτά τα 22 χρόνια. Και θέλω να πω ότι τώρα χίλιες οικογένειες κινδυνεύουν να βρεθούν στο δρόμο. Κινδυνεύουν να βρεθούν στο δρόμο ενώ η κυβέρνηση ανοίγει νταλαβέρι με τη νέα διαπλοκή και έχοντας καλύψει πλήρως. Πάντως, κυρία Σπυράκη, ας βάλουν και οι μέτοχοι τα λεφτά εκεί. Όσους παλιά. Συγγνώμη δηλαδή. Είναι τρεις πλούσιοι άνθρωποι, ας βάλουν τα λεφτά. Συμφωνώ μαζί σας. Όσους παλιά. Να πληρωθεί ο κόσμος. Με όσους παλιά είχε λογαριασμούς χωρίς στην ουσία να θίξει κανενός είδους κατεστημένο συμφέρον. Τι συμβαίνει τώρα? Συμβαίνει ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να ελέγξει το τοπίο, μεταφέροντας τις αρμοδιότητες στον κύριο Παπά. Ο κύριος Παπάς είναι αυτός που έχει και το μαχαίρι και το πεπόνι. Ο Υπουργός Επικρατείας είναι αυτός που έχει και το μαχαίρι και το πεπόνι. Και δεν αναγνωρίζουμε αυτό το διαγωνισμό, γιατί το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης δεν υπάρχει και δεν έχει τις αρμοδιότητες που πρέπει. Και θέλω εδώ να προειδοποιήσω. Ευρωπαϊκά. Ευθύνεστε κι εσείς, κυρία Σπυράκη, δεν υπάρχει Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Όπως επίσης, ευθύνεται το κόμμα σας και το ΠΑΣΟΚ που πολλά χρόνια δεν είχαν τελειώσει τη διαδικασία. Γιατί τα κανάλια πήγαν στις διαδικασίες. Αν μου επιτρέπετε, μπορώ να πάρω και το προβατορικό αμάρτημα πάνω μου. Αλλά επειδή μιλάμε από τώρα και πέρα, επειδή μιλάμε από τώρα και πέρα, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης δεν συγκροτήθηκε επειδή οι αρμοδιότητες μεταφέρθηκαν στον Υπουργό μέσω της Βουλής. Και δεν θέλουμε ένα Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης το οποίο δεν έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Θέλουμε το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης να έχει τις αρμοδιότητες που ορίζει το Σύνταγμα. Επιπλέον όμως, δεν το θέλετε για να μην γίνει ο διαγωνισμός. Εδώ είμαι δεν σας διέκοψα, κύριε Αθανασίου, δεν σας διέκοψα. Εγώ δεν ήθελα να συζητήσω αυτό. Μιλούσατε 20 λεπτά. Λοιπόν, αυτό που θέλω όμως να πω είναι το εξής. Ότι θα υπάρξει σύντομα σοβαρό ευρωπαϊκό πρόβλημα. Η κυβέρνηση είναι σαφές ότι δεν ακολουθεί τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Όχι μόνο στο διαγωνισμό που η ουσία του πρέπει να κριθεί και η διαδικασία του πρέπει να έχει διεθνή πιστοποίηση που δεν την έχει. Κυρίως στη χρήση του φάσματος των συγνοτήτων. Αυτή την ώρα η κυβέρνηση αποφασίζει με μια εντελώς αμφιλεγόμενη μελέτη στη βάση της μελέτης της Φλωρεντίας να δώσει τέσσερις άδειες. Θα μαχαιρώσετε την Ελλάδα όπως τη μαχαιρώσατε με το βασικό μέτωπο. Και κάποιες θεματικές. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, και κύριε Θανασίου. Μετά η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και δικαίωσε τον Ευρωπαϊκό κύριε Μέτωπο. Κύριε Θανασίου, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μην εμφανίζεστε καραμανικότερο στον δημοκρατικό. Ότι στο κόμμα σας είναι όλοι εκείνοι του συστήματος του λεφτά υπάρχουν που οδήγησαν την Ελλάδα στην κρίση δανεισμού. Σας θυμίζω ότι ο Καραμανλής πολιτεύτηκε λέγοντας ότι πρέπει να υπάρχει προσαρμογή. Στο κόμμα σας είναι η υπουργή του Γιώργου Παπανδρέου που έστειλε την Ελλάδα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Στο κόμμα σας επίσης είναι εκείνοι όλοι οι υποστηρικτές του όχι. Ήσασταν κι εσείς ανάμεσα σε αυτούς και ο Κώστας Καραμανλής ήταν στο ναι. Ήταν στην παράταξη της Ευρώπης και του ορθολογισμού. Κάντε μου λοιπόν τη χάρη. Κάντε μου λοιπόν τη χάρη να μην είστε καραμανλικότεροι από εμάς
που είμαστε με τον ΕΕ, που δεν είμαστε με τον Ευρωπαϊκό Ορθολογισμό, που κάνουμε μια δουλειά και που θέλουμε να φέρουμε την Ελλάδα σε μια ευρωπαϊκή τελικά, πορεία. Επιτρέψτε μας τελικά δηλαδή. Με το Βάτραχο, με το Βάτραχο είστε ή με το δεν Σκορπιό. Δεν ξέρω ποιος είναι ο Βάτραχος. Το Σκορπιό συμπαθώ, το ξέρετε. Συμπαθώ και τα, και τα δύο είδη του ζωικού βασιλείου και θέλω να διατηρηθούν όλοι. Εκείνο που με ενδιαφέρει στη ζωή αυτή πάντως είναι να αποφασίσετε τι δουλειά κάνετε. Και η δουλειά που κάνετε είναι ότι είστε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και ο ΣΥΡΙΖΑ επικαλείται την αριστερά, ασχέτως αν τώρα εναγκαλίζεται και τη σοσιαλδημοκρατία που μέχρι προχτές έβριζε. Και εμείς είμαστε στην άλλη όχθη, κύριε Αθανασίου. Είμαστε σε αυτούς που έλεγαν ναι στην Ευρώπη, ήμασταν σε αυτούς που έλεγαν ναι στην Ευρώπη. Δικαίου. Και μπροστά εκεί ήταν και ο κύριος Κώστας. Ο βουλευτής εκπροσωπεί το έθνο. Πρέπει να κλείσουμε. Μπορούμε να το επαναλάβουμε στον Παϊρακτάρι όπως μας προσκάλεσε ο κύριος Αθανασίου με μεγάλη χαρά. Τις προϋποθέσεις. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, επανερχόμαστε.